Επιτέλους, τέλος. Και η εποχή των σκουπιδιών, όπως τη γνωρίζαμε με την διαχείριση των απορριμμάτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου, περνάει σε μια νέα σελίδα την ερχόμενη Παρασκευή 29 Ιανουαρίου στη 1 το μεσημέρι στα γραφεία της Ένωσης Περιφερειών. Εκεί θα πέσουν οι υπογραφές από τον Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα και τον εκπρόσωπο της Στέρνα για την ΣΔΙΤ που αφορά την κεντρική διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο. Την επόμενη Παρασκευή, ώρα 1 το μεσημέρι στην Αθήνα, παρουσία και στελεχών της κυβέρνησης, θα μπει η τελευταία υπογραφή και επομένως την επόμενη μέρα μπορεί να αρχίσει η κατασκευή των τριών εργοστασίων διαχείρισης των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο. Με την υπογραφή λοιπόν την επόμενη Παρασκευή λύγει οριστικά το ζήτημα και ξεκινά η υλοποίηση του σχεδιασμού με την κατασκευή των μονάδων και των λοιπών υποδομών. Κρίσιμο είναι το θέμα της άμεσης ανακούφισης των Δήμων που βρίσκονται ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μετά από πάρα πολλά χρόνια αντεκλήσεων, συγκρούσεων, το θέμα αυτό τελειώνει. Θέλω να πω ότι αν δεν τροποποιεί το νόμος ώστε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας να πάρει την αρμοδιότητα, το θέμα δεν θα είχε φτάσει μέχρι εδώ. Θα κουβεντιάζαμε ακόμα στο Συμβούλιο. Βεβαίως η απλή αναλογική έχει πολύ μεγάλη ευθύνη γι' αυτό, ας μην το αναλύσω. Το θέμα με τα σκουπίδια και την Πελοπόννησο λοιπόν λαμβάνει τέλος. Μετά την Παρασκευή θα κουβεντιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα πάρουμε γρηγορότερα σκουπίδια από περιοχές οι οποίες έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και την επομένη πρέπει να ξέρετε ότι θα αρχίσει ο σχεδιασμός για την απορρίπανση της Πελοποννήσου, ώστε να μην είμαστε το παράδειγμα προς αποφυγή για όλη την Ελλάδα. Πληρώνει η πατρίδα μας πάρα πολλά χρήματα κάθε εξάμηνο εξαιτίας των χωματερών και ξέρετε η Πελοπόννησος είναι η πρωταθλήτρια σε αυτόν τον τομέα. Η εποχή των σκουπιδιών λοιπόν για την Πελοπόννησο τελειώνει. Την επόμενη Παρασκευή, ώρα 1 στην Αθήνα.